Προειδοποίηση για το πρώτο κύμα καύσωνα που θα πλήξει το φετινό καλοκαίρι τη χώρα λαμβάνουν οι χρήστες της ψηφιακής πλατφόρμας Τάλος που δημιούργησε το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Στην πλατφόρμα, εκτός από την τακτική ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες, υπάρχει από σήμερα έκτακτο δελτίο για ακραία φαινόμενα. Το ζητούμενο είναι ο κόσμος να το μάθει, ο καθένας από εμάς αυτή την εφαρμογή να την έχει στο κινητό του, γιατί είναι ένα εργαλείο, όπως θα δείτε, περιέχει και άλλες πληροφορίες, τηλέφωνα, τον καιρό και κάποια άλλα χρήσιμα πράγματα τα οποία βοηθάνε στην καθημερινότητά μας. Η ψηφιακή πλατφόρμα ενημερώνει τους χρήστες και για τις συνθήκες που επικρατούν ανά περιοχή, δίνοντας επίσης χρηστικές πληροφορίες. Περιλαμβάνει δε συμβουλές για τις περιπτώσεις καύσωνα και άλλων έκτακτων καταστάσεων. Είναι σε δύο γλώσσες, είναι ελληνικά και αγγλικά. Και μπορεί ο καθένας να δει το γιατί ισχύει για τον καιρό, αν υπάρχουν τίποτα έκτακτες ειδοποιήσεις για την περιοχή στην οποία θέλει να πάει. Να δει τις διαδρομές τις οποίες θέλει να κάνει, να δει τα σημεία ενδιαφέροντος, να δει πού μπορεί να ζητήσει βοήθεια ανά πάσα ώρα και στιγμή, πώς θα ενημερώσει κάποιον που πρέπει να ενημερωθεί. Η ιδέα της δημιουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας πολιτικής προστασίας γεννήθηκε από την ανάγκη περιορισμού των επιχειρήσεων διάσωσης στον ορεινό όγκο των Χανίων. Επειδή στα Χανιά έχουμε θέματα και πολλές περιπτώσεις όπου ο κόσμος χάνεται, το ανάγλυφό μας είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν επιτρέπει προσέγγιση εύκολα σε ομάδες, πολλές περιοχές δεν έχουν σήμα, είναι όλα αυτά μαζί, δηλαδή κάνουν την επιχείρηση διάσωσης καμιά φορά δύσκολη, επίπονη και όχι μόνο για τον κινδυνεύοντα, αλλά και για αυτούς τους διασώστες. Και προσπαθούμε να το κάνουμε πιο εύκολο. Έκτακτη ανάγκη. Πατώντας το 112 έχουμε τρεις επιλογές. Ή να πάρουμε τηλέφωνο, εάν πατήσουμε το τηλέφωνο, μας ενεργοποιεί το 112, πατώντας δηλαδή μια κλίση τώρα, παίρνει το 112. Ξέρετε, το 112 ο Ευρωπαϊκός Αθμός Έκτακτης Ανάγκης, ο οποίος εντοπίζει τη θέση μας και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για οτιδήποτε θέλουμε. Ή για πυρκαγιές, ή για πλημμύρες, ή για ό,τι άλλο. Αν πατήσουμε SMS, θα φύγει SMS και θα στείλει και τη θέση μας με τις γεωγραφικές συντεταγμένες. Ή email όπως θέλουμε. Έχουμε τρεις επιλογές. Αυτή τη στιγμή το Civil Crete Talos είναι ενταγμένο στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου Δασκαλογιάννης, του λιμανιού της Σούδας και άλλων μικρότερων λιμανιών και καλούνται να το εντάξουν στις ηλεκτρονικές του σελίδες και τουριστικές επιχειρήσεις. Αν διαδοθεί αυτό, έτσι ώστε ο καθένας ο οποίος έχει το δω να περπατήσει στην Κρήτη και ορισμένοι που τους καταλαβαίνουν θέλουν να πάνε έτσι μόνοι τους να ευχαριστηθούν το τοπίο για τα χρειάδα του βουνού μας, για τα παράγια μας κλπ. Καλό θα είναι να έχει αυτό το πράγμα μαζί του. Η ανάγκη αυτή ξεκίνησε από το ότι ένας επισκέπτης σε μια πόλη, ένας ξένος επισκέπτης ειδικά, όταν βρεθεί σε μια ξένη πόλη και αντιμετωπίσει ένα έκτακτο γεγονός, μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως είναι ας πούμε ένας σεισμός, το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι ότι δεν ξέρει την περιοχή και δεν ξέρει τι να κάνει και πού να πάει. Την παρουσίαση της πλατφόρμας που έγινε στο Μέγαρο της Αντιπεριφέρειας Χανίων παρακολούθησαν εκπρόσωποι δήμων, η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου, ο πρόεδρος του Σωματείου Αυτοκινητιστών Ταξί και εκπρόσωποι φορέων που καλούνται να επικοινωνήσουν τους σκοπούς του Civil Crete Talos.